λιγόθυμο. Τι είναι, συγγνώμη, κιθαρά. Θα μα πει κάτι. Θα πει κάτι. Μην μου κάνει τέτοια. Κάτι, ναι, όχι να πω. Κάτι, αυτό το καινούργιο. Το καινούργιο θα πούμε. Φέρετε κιθάρα. Εσύ λοιπόν δεν πα καλά, Γιώργο μου. Δεν γνωρίζω. Σφυρίζει κι εσύ λίγο. Δεν γίνεται. Καλλιτέχνη και να μην σφυρίζει, γίνεται. Ναι, αλλά γιατί μα κοροϊδεύει. Γιατί εκ πρώτη όψεω πιστεύει το παιδί αυτό ότι είναι καλά. Μετά από λίγο στην κουβέντα βλέπει φεύγει μάτι, κεφάλι. Όχι, τι ζώδει εσύ. Παρθένο είμαι εγώ. Μια χαρά. Μια χαρά για ποιον, ρε φίλε. Μπα, πες το, γιατί δεν με ακούει κανείς. Τι λες τώρα. Αλήθεια. Έτσι κάνω κι εγώ, παιδιά, στο μικρόφωνο. Έτσι, θα τραγουδήσεις και εσύ μαζί μου. Ότι... Αν υπάρχει κάποιος από την παραγωγή να μας φέρει τους στίχους κάπου γραμμένους, ήταν πολύ καλό. Α, μπράβο. Αν υπάρχει παραγωγή, ήταν. Α, χειροκροτάνε, δεν υπάρχει. Χαρήκαν απλά. Σε ψάχνω μέσα μου ξανά, δεν είσαι εδώ. Εσύ είσαι λάθος αγκαλιά, κομμάτια εγώ. Η απουσία σου γκρεμός κι ούτε ένα φως. Και στη ψυχή μου διαρκώς χειμώνας καιρός. Υπάρχουν στιγμές που μοιάζει το χθες, κομμάτια σπασμένο γυαλί. Σε λάθος κρεβάτι κοιμάσαι κι εγώ σε θέλω απόψε πολύ. Υπάρχουν στιγμές που μέσα σου κλαις κι ο πόνος σε κόβει στα δυο. Το ξέρω, δυο ψεύτικες ζούμε ζωές, μα άσε με να σ' αγαπώ. Άσε με να σ' αγαπώ, άσε με να σε προσεχώ σαν τα μάτια μου κι ας μαζεύω ένα-ένα τα κομμάτια μου. Άσε με να σε προσεχώ, να σε νοιάζομαι όπως η βροχή το χώμα. Σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι. Στα όνειρά μου δεν μπορώ να υποχωρώ. Διεκδικώ τον ουρανό σε ένα σου βλέμμα εγώ. Η αγκαλιά σου φυλακή κι ανήκω εκεί. Κι αν δεν μου δώσεις τα κλειδιά θα σπάσω την κλειδαριά. Υπάρχουν στιγμές που μοιάζει το χθες, κομμάτια σπασμένο γυαλί. Σε λάθος κρεβάτι κοιμάσαι κι εγώ σε θέλω απόψε πολύ. Υπάρχουν στιγμές που μέσα σου κλαις κι ο πόνος σε κόβει στα δυο. Το ξέρω, δυο ψεύτικες ζούμε ζωές, μα άσε με να σ' αγαπώ. Άσε με να σ' αγαπώ, άσε με να σε προσέχω σαν τα μάτια μου κι ας μαζεύω ένα-ένα τα κομμάτια μου. Άσε με να σε προσεχώ, να σε νοιάζομαι όπως η βροχή το χώμα. Σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι. Σε ψάχνω μέσα μου ξανά, δεν είσαι εδώ. Εντάξει, εντάξει. Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα. Ρε παιδί μου, κοίταξε, εσύ τώρα είναι το δικό σου το ταλέντο, είναι η φωνή σου. Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό να έχει κάποιος την ικανότητα απλά με μία κιθάρα και όλο αυτό που το συνέστημα να καθυλώσει τον άλλο και να είναι έτσι τύπου «Τι μας λέει ρε φίλε, το φέρε με αυτό το μικρόφωνο την κιθάρα, το τραγούδι είναι εξαιρετικό, τώρα παρακολούθησα όλους τους στίχους». Μπράβο ρε εσύ Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αλήθεια. Ευχαριστώ. Και
Και το Βασίλειο μας που έγραψε τους στίχους. Μπράβο και το Βασίλειο. Γιατί τώρα ο ψυχισμός έχει έρθει σε επικοινωνία. Ξέρετε πώς να γίνει. Ναι, ναι. Ναι. Μα πώς δεν γίνεται, άμα ανοίξεις την καρδιά σου κάπου, την ψυχή σου εννοώ και λες εδώ πέρα είναι αυτός ο κόσμος. Εσύ βάζεις το δικό σου το κομμάτι, έρχεται ένας άλλος, το παρακολουθεί και μετά γίνεται αυτό το εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι σου, ειλικρινά. Θα μας πεις τώρα ναι, εσύ. Εγώ, κοίταξε να δεις τώρα, εγώ μιλάω με την εταιρεία μου αυτή τη στιγμή. Δεν μου επιτρέπει μετά από το δικό σου τραγούδι. Είναι ντροπή. Εγώ θα έρθω να τραγουδήσω στο μαγαζί. Στεναχωρήθηκε ο Γιώργος, ήρθε να με ακούσει να τραγουδά. Θα έρθω εγώ στο Έναστρον. Μετά το Σνίκ θα βγω. Παρασκευή και Σάββατο. Α, στεναχωρήθηκε ο καλεσμένος μου. Πρώτη φορά ζητάω από κάποιον να κάνουμε ντουέτο και μου αρνείται. Ναι, λιπτάνταν, ρε, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Γεια Σταύρο. Άμα θες ντουέτο, θα γράψει ένα ωραίο, να κάνουμε ένα ωραίο ντουέτο. Ωραία. Σαν το Γιάννα σε εκδικηθώ. Η Γιάννα σε εκδικηθώ, ξαδέρφη μου. Πάρα πολύ ωραία. Η Γιάννα σε εκδικηθώ, ήταν ο Γιώργος Σαβάρης, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή και Σάββατο στο Έναστρον με Ζόζεφιν και Σνίκ. Μη σηκώνεις, θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα και να τα πούμε κιόλας. Πάω στο διαφημιστικό και τι θα έρθω να κάνω. Μπράβο. Πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε με το πρόγραμμα που είναι και το πιο σημαντικό όλου του κόσμου, Θεέ μου. Πώς φεύγετε, έτσι. Άσε με να σε προσέχω σαν τα μάτια μου και ας μαζεύω ένα-ένα τα κομμάτια μου.